Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα unboxing που θα κάνουμε μαζί. Είμαι ο Greek's Diary της καρδιάς σας και σήμερα θα ανοίξουμε τη συσκευασία από μία σκούπα. Είναι αυτή εδώ πέρα η σκούπα που βλέπετε. Είναι η Mi Robot Vacuum Mop P. Είναι δηλαδή η σκούπα της Xiaomi, η οποία σκουπίζει και σφουγγαρίζει. Και η έκδοση αυτή είναι που έχει από πάνω και το ματάκι το laser. Πριν προχωρήσουμε ωστόσο στο unboxing, εσείς μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, μην ξεχάσετε να πατήσετε το καμπανάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούργιο βίντεο που ανεβαίνει και προχωράμε ευθύς αμέσως στο unboxing για να μπορέσουμε να τα δούμε όλα. Έχω λοιπόν εδώ πέρα το μαχαιράκι μου για να μπορέσουμε να ανοίξουμε τη συσκευασία. Αυτό εδώ πέρα είναι το κουτί της σκούπας όπως βλέπετε. Να σας το γυρίσω εγώ από εδώ για να κόψουμε την ταινία ασφαλείας και να μπορέσουμε να την ανοίξουμε. Το κουτί λοιπόν από μέσα είναι αυτό εδώ όπως το βλέπετε. Βγάζουμε το κάλυμα αυτό από πάνω, το οποίο έχει επάνω τα βιβλιαράκια. Ωραία. Εδώ πέρα μέσα από ό,τι βλέπω δεν έχει κάτι άλλο. Τέλεια. Και πάμε να δούμε τα πρώτα. Αυτό εδώ είναι η βάση φόρτισης. Αυτό το τοποθετούμε στο σημείο που θέλουμε και από εκεί θα εκκινεί κάθε φορά η σκούπα για να πάει να σκουπίσει. Όπως βλέπετε εδώ, έχει αυτές εδώ τις δύο μεταλλικές επιφάνειες, να σας τις πω εγώ, τις οποίες, όπως βλέπετε, πατώντας τις μπαίνουν μέσα. Αυτό συμβαίνει για να μπορεί η σκούπα όταν πηγαίνει να ακουμπάει και να καταλαβαίνει και με τον αισθητήρα. Από εδώ λοιπόν είναι που αγγίζει τους αισθητήρες που είναι πάνω στη σκούπα για να ξεκινήσει το σκούπισμα. Από κάτω έχει αυτά τα πλαστικά για να μην γλιστράει. Συνεχίζουμε με αυτό εδώ που, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι για το σκούπισμα, ο κάδος δηλαδή που μπαίνουν τα σκουπίδια που η σκούπα τραβάει. Αυτό λοιπόν σας το ανοίγω εδώ. Α, είναι μαζί, από ό,τι βλέπω εδώ, είναι και ο κάδος που μπαίνουν τα σκουπίδια, αλλά είναι και ο κάδος από το νερό. Και τώρα εγώ πρέπει εδώ πέρα να βρω πώς ανοίγει. Θα το βρω. Λοιπόν, το βρήκα. Δεν είναι η πυρηνική φυσική. Μην σας πω βέβαια ότι εμένα μου πήρε περίπου 5 λεπτά για να το καταλάβω. Έχει εδώ πέρα αυτό το κομμάτι, όπως το βλέπετε, το οποίο πατιέται. Αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω, χρησιμοποιείται και θα το δούμε σε λίγο για να μπορεί να μπαίνει μέσα στη σκούπα και να πιάνει. Εδώ από πάνω, αυτό το πλαστικό, όπως το βλέπετε, έχει αυτό εδώ πέρα, το μαύρο που είναι το καπάκι, το οποίο είναι η τάπα για να ασφαλίζει ώστε να μην φεύγει το νερό, γιατί εδώ πέρα μέσα είναι που μπαίνει το νερό, το οποίο πηγαίνει εδώ πέρα στο πλάι που είναι η υποδοχή και πρέπει να πιάνει και από εδώ, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί είναι ενιαίο, για να μπορεί να βγαίνει από αυτές εδώ πέρα τις δύο μικρές τρυπούλες στο πανάκι και να πάει επάνω στα πανιά για να σφουγγαρίζει. Και εδώ πέρα μέσα, από αυτήν την τρύπα, είναι που μπαίνουν τα σκουπίδια. Για να το αδειάσουμε το συγκεκριμένο, ανοίγουμε απλά αυτό, μας ανοίγει αυτό εδώ πέρα, το αδειάζουμε, το βάζουμε ξανά εδώ για να κλείσει και έτοιμο. Αυτό είναι το φίλτρο που καθαρίζει τον αέρα για να βγαίνει πιο καθαρός στο δωμάτιο. Έχουμε εδώ επίσης το καλώδιο της φόρτισης, το οποίο μπαίνει προφανώς επάνω στη βάση για να μπορεί να πηγαίνει η σκούπα να επαναφορτίζει και να είναι έτοιμη να την χρησιμοποιήσουμε. Δεν είναι κάτι το τρομερό για να σταθούμε πάρα πολύ σε αυτό. Είναι αυτό το πέρα το αντικείμενο όπως το βλέπετε. Η υποδοχή του είναι η συγκεκριμένη, η οποία μπαίνει εδώ στο πλάι που έχει την αντίστοιχη υποδοχή. Το βάζουμε έτσι και είναι έτοιμο. Τίποτα περισσότερο. Και τώρα πάμε στο πιο ενδιαφέρον όλο, τη σκούπα, την οποία θα δούμε σε λίγο. Λοιπόν, εδώ έχουμε δύο πανάκια και αυτό, ωραία, και τα δύο τα βουρτσάκια. Τα βουρτσάκια λοιπόν είναι αυτά όπως τα βλέπετε εδώ πέρα.
Η σκούπα βέβαια παίρνει μόνο ένα βουρτσάκι, άρα το ένα εκ των δύο είναι για να το έχουμε σαν ανταλλακτικό και να μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε όταν φαγωθεί το άλλο. Εδώ πέρα μέσα είναι το πανί που χρησιμοποιούμε για το σφουγγάρισμα. Λοιπόν, τέλεια, και η επιφάνεια στην οποία ασφαλίζουμε το πανί. Και εδώ πέρα μέσα έχει ένα άλλο πανί. Το ένα από τα δύο, αν διάβασα καλά, είναι μισό, μπράβο, είναι διακυκωμένο, και το άλλο είναι ολόκληρο. Για να τα δούμε όμως λίγο αυτά. Αρχικά να δούμε το συγκεκριμένο. Αυτό εδώ πέρα, όπως το βλέπετε, είναι απλά η επιφάνεια την οποία στερεώνουμε στη σκούπα από κάτω και πάνω σε αυτό είναι που βάζουμε τα πανιά. Γιατί αν το δείτε από εδώ, έχει αυτά τα τρία σημεία που είναι βέλκρο και έρχεται και πιάνει η σκούπα εδώ. Το πανί και λέω η σκούπα, όπως το τοποθετούμε. Και έχουμε δύο διαφορετικά πανιά. Αυτό εδώ είναι το ένα το πανί το οποίο γίνεται όλο μουσκεμα, όπως το βλέπετε είναι ένα συνεχές πανάκι και όλη η υγρασία θα πιάσει παντού. Η διαφοροποίησή του σε σχέση με αυτό, όπως καταλαβαίνω, είναι ότι το συγκεκριμένο, βλέπετε εδώ που έχει αυτό το κενό και από κάτω, αν το δείτε, φαίνεται και το χέρι μου. Αυτό λοιπόν λειτουργεί ως εξής. Γίνεται το συγκεκριμένο το σημείο, το επάνω, να το πω κατά αυτόν τον τρόπο, μουσχεμα, είναι δηλαδή αυτό που καθαρίζει σε εισαγωγικά το πάτωμα κάτω, και αυτό έρχεται έπειτα, το οποίο είναι και λίγο πιο μαλακό, και το σκουπίζει από πίσω, δηλαδή είναι σαν αυτό να βγάζει την υγρασία και αυτό να τη μαζεύει. Δεν ξέρω ποιο από τα δύο μπορεί να αποδειχθεί εν τέλει καλύτερο όσον αφορά το σφουγγάρισμα, υπάρχει ωστόσο αυτή η δυνατότητα και αυτή η επιλογή. Και πάμε τώρα να ανοίξουμε το πιο ενδιαφέρον όλων, δηλαδή τη σκούπα. Άρα λοιπόν τραβάμε τη συσκευασία, βγάζουμε τη σκούπα με προσοχή από μέσα και πάμε να δούμε αρχικά την κάτω επιφάνειά της. Η κάτω επιφάνεια της σκούπας, όπως βλέπετε εδώ, έχει τα εξής. Οι δύο ρόδες, όπως βλέπουμε εδώ, οι οποίες μπαίνουν μέσα. Αυτές οι ρόδες βοηθούν και τη σκούπα να ξεπερνάει τα εμπόδια μέχρι 2 εκατοστά. Όταν δηλαδή έχουμε κάποιο εμπόδιο μέχρι 2 εκατοστά, αυτά βοηθάνε η σκούπα να το προσπερνά. Αυτό εδώ πέρα το ροδάκι είναι το ροδάκι που δίνει την κατεύθυνση, να το πω έτσι, στην σκούπα. Με αυτό δηλαδή η σκούπα έτσι όπως είναι γυρνάει και στρίβει και κάνει όλα τα κόλπα που χρειάζεται για να μπορεί να κινηθεί. Εδώ πέρα είναι που μπαίνει το βουρτσάκι, αυτό που είδαμε πριν που έχει και το ανταλλακτικό του. Και εδώ πέρα μέσα είναι η βούρτσα η οποία τραβάει τα σκουπίδια και τα βάζει μέσα στη σκούπα. Αυτά τα δύο τα πορτοκαλί που βλέπετε τα δοντάκια είναι για να βγάζουμε το πλαστικό το καπάκι που έχει εδώ από πάνω, ούτως ώστε το συγκεκριμένο να το σηκώσουμε σε περίπτωση που πιάσει τρίχες ή οτιδήποτε και χρειαστεί να το καθαρίσουμε. Το επανατοποθετούμε εδώ πέρα, βάζουμε και αυτό από πάνω, το ασφαλίζουμε και είναι έτοιμο. Εδώ αν το δείτε έχει έναν, δύο, τρεις, τέσσερις αισθητήρες. Αυτοί είναι οι αισθητήρες οι οποίοι αντιλαμβάνονται το αν η σκούπα πάει να πέσει από κάπου για να τη σταματήσουν. Αυτό πατιέται μέσα. Το βλέπετε εδώ πέρα. Αυτό λοιπόν είναι που όπως πηγαίνει η σκούπα περπατάει, ακουμπάει και καταλαβαίνει ότι εδώ δεν μπορεί να συνεχίσει. Άρα στρίβει και συνεχίζει διαφορετικά. Επίσης από μπροστά έχει αυτό εδώ πέρα τον αισθητήρα που βλέπετε, ο οποίος πρέπει να είναι αισθητήρας υπερήθρων, που και αυτός παράλληλα διαβάζει τον χώρο, και εδώ από πάνω, αυτό εδώ πέρα δηλαδή, είναι το ματάκι, το λέιζερ όπως σας το λέω εγώ. Αν το δείτε από αυτή την πλευρά, δεν ξέρω αν θα φανεί, δείτε το εδώ έτσι, έχει δύο τρυπούλες, δεν φαίνονται. Εδώ πέρα μέσα είναι το λέιζερ το οποίο διαβάζει το χώρο για να μπορέσει να κάνει τη χαρτογράφηση και να μπορέσει αυτό μετά να κινηθεί αντίστοιχα μέσα στο χώρο για να σκουπίσει. Εδώ από πάνω αυτό ανοίγει. Αυτό τι είναι? Αυτό είναι μόνο για το σκούπισμα. Okay. Άρα λοιπόν έχουμε δύο διαφορετικά. Δεν το ήξερα αυτό.
Θα το δούμε. Εδώ πέρα μέσα, αν σας το δείξω, είναι έτσι. Όπως βλέπετε, έχει αυτή την υποδοχή εδώ πέρα που μπαίνει ο κάδος για τα σκουπίδια και μας έχει αυτό εδώ πέρα επίσης, που αν το δείτε είναι ένα βρουτσάκι. Είναι αυτό δηλαδή που χρησιμοποιούμε για να μπορούμε να καθαρίσουμε αν χρειαστεί κάτι εδώ πέρα ή κάπου, ή χρησιμοποιούμε αυτήν εδώ πέρα την άκρη, δεν ξέρω αν θα το πιάσει, η οποία είναι σαν τύπου μαχαιράκι αυτό εδώ πέρα μέσα, που περνάμε από τη βούρτσα που έχει σκούπα από κάτω για να μπορέσει να τραβήξει τις τρίχες, εφόσον πιαστεί κάποια. Να δούμε λίγο αυτό τώρα ακριβώς πώς είναι. Αυτό, αν το δείτε από εδώ, έχει ένα διχτάκι. Εδώ πέρα δηλαδή το χέρι μου δεν μπορεί να περάσει. Σε αυτό εδώ πέρα πάνω μπαίνει το φίλτρο. Το φίλτρο μπαίνει πάντα κατά αυτόν τον τρόπο, γιατί και από εδώ έχει μία εσοχή ούτως ώστε να μπαίνει το χέρι μας για να μπορέσουμε να το βγάζουμε. Αυτό μπορούμε και να το καθαρίσουμε κανονικά. Το βγάζουμε, το φυσάμε και φεύγει η σκόνη που πιάνει. Έτσι το κρατάμε πιο καθαρό για μεγαλύτερο διάστημα. Και ερχόμαστε λοιπόν στην άλλη πλευρά από αυτήν εδώ πέρα την θήκη. Από εδώ είναι που μπαίνουν τα σκουπίδια μέσα από τη σκούπα, όπως τα ρουφάει, μας τα περνάει μέσα. Και αυτό, όταν θέλουμε να το αδειάσουμε, το ανοίγουμε έτσι. Άρα μας αφήνει ανοιχτό και εκτεθειμένο το εσωτερικό του, ούτως ώστε να το αδειάσουμε σε έναν κάδο σκουπιδιών, σε μια σακούλα ή οτιδήποτε. Αν χρειαστεί να το καθαρίσουμε, γιατί μπορεί, ας πούμε, να έχουμε βγάλει το φίλτρο, αυτό εδώ πέρα να έχει πιάσει βρωμιά και να θελήσουμε να το φυσήξουμε ή να το καθαρίσουμε από οποιαδήποτε από τις δύο πλευρές. Το επαναφέρουμε στην αρχική του θέση, βάζουμε και αυτό ξανά πίσω, το τοποθετούμε, κάνει ένα κλικ και είναι έτοιμο. Αυτό πρέπει να είναι επίσης εδώ πέρα μέσα, αλλά νομίζω μπαίνει έτσι, ναι. Αυτό έχει συγκεκριμένη φορά με την οποία μπαίνει, γιατί εδώ έχει ένα συγκεκριμένο κομματάκι το οποίο πιάνει ανάμεσα στο μαχαίρι. Το κλείνουμε και είναι έτοιμο. Αν θέλουμε να το αλλάξουμε, το ανοίγουμε, το βγάζουμε, βάζουμε αυτό εδώ πέρα το οποίο παίρνει και το νερό. Αυτό λοιπόν το χρησιμοποιούμε για να σφουγγαρίζουμε, όπως επίσης και για να σκουπίζει ταυτόχρονα ή μεμονωμένα, αναλόγως του τι θέλουμε να κάνουμε. Και μόλις τελειώσουμε, και αυτό αντίστοιχα μπορούμε να το βγάλουμε και να το επανατοποθετήσουμε. Εδώ πέρα πάνω, όπως μπορείτε να δείτε, έχει δύο κουμπάκια, αν θα σας το πω έτσι, είναι αυτό εδώ πέρα το κομμάτι. Επάνω έχει σε αυτό το σπιτάκι και την ένδειξη του κλείνω και ανοίγω. Από εδώ μπορούμε, αν θέλουμε, να επιλέξουμε η σκούπα να επιστρέψει στη βάση της για να σκουπίσει, ή αν έχει τελειώσει το καθάρισμα να επιστρέψει απλά στη βάση της, ή μπορούμε απλά να πατήσουμε αυτό εδώ το κουμπάκι που κλείνει και ανοίγει, ούτως ώστε εάν θέλουμε να σταματήσει σε ένα σημείο για να κάνουμε κάτι εμείς, μπορεί να έχει γεμίσει ο κάδος και να θέλουμε να το καθαρίσουμε, μπορεί οτιδήποτε. Το πατάμε, σταματάει, κάνουμε ό,τι θέλουμε να κάνουμε και το πατάμε και συνεχίζει. Είναι πάρα πολύ ωραίο σαν πρώτη εικόνα. Ελπίζω βέβαια και στο καθάρισμα να κάνει όλα αυτά που υπόσχεται και λέει με την ίδια ευκολία. Πριν όμως το τελειώσουμε, να σας δείξω το εξής. Αυτό, όπως είπαμε πριν, έχει αυτό το πλαστικό το οποίο τοποθετούμε για να μπορεί να σφουγγαρίσει. Εδώ το συγκεκριμένο, αν το δείτε, έχει δύο δοντάκια. Είναι αυτά που μπαίνουν μέσα και έξω. Δείτε το εδώ πώς μπαίνουν. Αυτά λοιπόν έρχονται και πιάνουν σε αυτό εδώ πέρα το σημείο. Άρα λοιπόν, και έχει και αυτούς τους δύο οδηγούς. Γιατί αν το δείτε, εδώ στο πλάι, έχει αυτούς τους δύο οδηγούς. Έρχεται λοιπόν αυτό, το σέρνουμε, κάνει επίσης ένα κλικ και είναι έτοιμο. Πλέον σκουπίζει και σφουγγαρίζει. Απλά μεγάλη προσοχή πριν το τοποθετήσουμε το συγκεκριμένο. Έχουμε ήδη τοποθετήσει το πανάκι, όποιο από τα δύο θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε, γιατί εάν δεν το τοποθετήσουμε εκ των προτέρων, θα χρειαστεί να το βγάλουμε ξανά και να το προσθέσουμε για να μπορέσουμε να το επανατοποθετήσουμε. Ασφαλίζουμε το συγκεκριμένο στο βέλκρο και έπειτα το τοποθετούμε. Και τώρα είναι έτοιμο. Το γυρνάμε και μπορεί να καθαρίσει. Έτσι όπως την έχουμε βέβαια, αντίστοιχα είναι πολύ εύκολο να το βγάλουμε. Όπως επίσης είναι πολύ εύκολο, χωρίς να χρειαστεί να τη γυρίσουμε ανάποδα, να το τοποθετήσουμε. Χρειάζεται λίγο εκμάθηση το συγκεκριμένο για να μπορέσουμε να το συνηθίσουμε, αλλά μόλις το κάνουμε, μπαίνει
και είναι έτοιμο. Και εδώ από πίσω φυσικά, όπως μπορείτε να δείτε, είναι αυτές οι δύο επιφάνειες οι μεταλλικές που ακουμπάνε επάνω στη βάση φόρτισης, όπως επίσης εδώ είναι και ο ανεμιστήρας και το ηχείο, από το οποίο θα ακούμε τις εντολές της σκούπας. Αυτή λοιπόν ήταν η σκούπα της Xiaomi, η Mi Robot Vacuum Mop P. Το ξαναλέω ότι είναι η σκούπα η οποία, πέραν το ότι προφανώς σκουπίζει, σφουγγαρίζει, έχει 2100 PA όσον αφορά την δύναμη με την οποία τραβάει και ρουφάει τα σκουπίδια. Οι διαστάσεις της είναι 350 όσον αφορά τη διάμετρο και στο ύψος είναι 94,5. Αυτά τα δύο είναι σε χιλιοστά. Η μπαταρία της είναι στα 3200 mAh. Αυτό δηλαδή υπολογίζεται ότι μας βγάζει περίπου 60 με 130 λεπτά χρήσης αναλόγως του πώς θα επιλέξουμε να σκουπίσει. Ποια δηλαδή από τις δύο μεθόδους θα επιλέξουμε, γιατί αντίστοιχα θα έχει και κατανάλωση ρεύματος. Στα 3,6 κιλά, 33 βατ όσον αφορά το ρεύμα που χρειάζεται για να λειτουργήσει. Ο κάδος των σκουπιδιών που μπαίνουν μέσα αυτά που ρουφάει είναι στα 530 ml. Ο κάδος από το νερό δεν θυμάμαι πόσο είναι για να σας πω την αλήθεια. Μπορεί να σκουπίσει και να σφουγγαρίσει, μπορεί μόνο να σκουπίσει. Αναλόγως του τι θα επιλέξουμε εμείς να γίνει κάθε φορά. Μπορεί να αποθηκεύσει περισσότερες από έναν χάρτες, ούτως ώστε να επιλέγουμε κάθε φορά αυτόν που θέλουμε για να μπορέσει να σκουπίσει. Αυτό είναι χρήσιμο όταν έχουμε διαμερίσματα, σπίτια ή γενικότερα χώρους οι οποίοι έχουν περισσότερες από έναν ορόφους. Η φασαρία την οποία κάνει όταν σκουπίζει είναι μέχρι, περίπου μέχρι 70 δεσιμπέλ. Εννοείται όλοι οι απαραίτητοι αισθητήρες, όπως έχουμε δει, για να μην χρειάζεται να μην έχουμε φόβο βασικά να πέσει, να χτυπήσει ή οτιδήποτε, μπορούμε να τη ρυθμίσουμε να βγαίνει, να ξεκινάει, να σκουπίζει και να σφουγγαρίζει μόνη της μέσα από την εφαρμογή, θέτοντας κάποιο πρόγραμμα με το οποίο θα λειτουργεί. Και φυσικά, όπως όλες οι σκούπες, και η συγκεκριμένη ξεκινάει, σκουπίζει και όταν αντιληφθεί που δύσκολα θα φτάσει σε αυτό το σημείο σε ένα normal σπίτι μέχρι περίπου 120-130 τετραγωνικά, όταν τέλος πάντων αντιληφθεί ότι δεν έχει μπαταρία, γυρνάει πίσω, φορτίζει και όταν φτάσει στην ενέργεια που χρειάζεται, επανέρχεται και συνεχίζει το σκούπισμα από εκεί που το σταμάτησε. Είμαι ο Greek Giant της καρδιάς σας, αυτή ήταν η σκούπα της Xiaomi, ό,τι χρειάζεστε μου το ρωτάτε στα σχόλια, μου το γράφετε, το βλέπουμε μαζί. Το λέω και πάλι, εσείς μην ξεχάσετε και μην παραλείψετε να εγγραφείτε, να πατήσετε το καμπανάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούριο βίντεο που ανεβαίνει. Μέχρι το επόμενο βίντεο να προσέχετε να μένετε ασφαλείς. Γεια σας, καλή συνέχεια και θα τα ξαναπούμε.